Βρισκόμαστε σήμερα για πρώτη φορά μετά την παρέλευση 2 ετών από την ανάληψη των καθηκόντων της νυν Δημοτικής Αρχής. Το λογικό που θα περιμένουμε θα ήταν να είχαμε ένα στοιχειώδη απολογισμό από τη Δημοτική Αρχή, αλλά από ό,τι φαίνεται μάλλον δεν έχει τέτοια ευαισθησία. Αναγκαζόμαστε λοιπόν και με βάση τις τελευταίες εξελίξεις σε διάφορα θέματα να τοποθετηθούμε κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με την διαχείριση του δημοσίου χρήματος. Και για να τα βάλουμε τα πράγματα στη σειρά, πρώτα απ' όλα ακούμε εδώ και 6-7 μήνες, ίσως και παραπάνω, ότι θα γίνει ένας απολογισμός για την πολιτιστική πρωτεύουσα. Το τελευταίο συμβούλιο, που δυστυχώς δεν μπορούσα να παρευρεθώ λόγω κάποιων προσωπικών θεμάτων, σε ερώτηση του κυρίου Ταλούμη, ακούσαμε με έκπληξη τον κύριο Παυλή να λέει ότι ετοιμάζεται ένας απολογισμός 1000 σελίδων. Τώρα τι θα λένε αυτές οι 1000 σελίδες όταν η πρόταση ήταν ούτε 50 για την πολιτιστική πρωτεύουσα. Εμείς ζητήσαμε συγκεκριμένα πράγματα, ξέρουμε λίγο πολύ τι έγιναν και τι χρήμα δαπανήθηκε από το Δημοτικό Ταμείο για την πολιτιστική πρωτεύουσα, αλλά θέλουμε συγκεκριμένα αυτές οι περίπου 200.000 ευρώ που προήλθαν από χορηγίες και τα αποδέχθηκε αυτά τα χρήματα το Δημοτικό Συμβούλιο, πού συγκεκριμένα πήγαν, τι σκοπό επιτέλεσαν και ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Δεύτερον, και δείτε, πρέπει να σας ενημερώσω ότι στις αρχές Σεπτεμβρίου υποχρεώθηκα μετά από τη συνεχιζόμενη αδιαφορία και ανικανότητα, θα έλεγα, της Δημοτικής Αρχής να μπορέσει στοιχειοδός να συντάξει έναν νόμιμο προϋπολογισμό ώστε να ξαναβρει η επιχείρηση τον ρυθμό της και να μην παρατηρούνται αυτή η ασυνέπεια τόσο προς τους εργαζόμενους όσο και τους προμηθευτές και τους επαγγελματίες του Δήμου. Και φυσικά, επειδή δεν έχουν καν ευαισθητοποιηθεί να μας πούν τι έγιναν τελικά αυτά τα χρήματα, που σε τι τσέπες πήγαν, αναγκάστηκα και έστειλα μία επιστολή στο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που του επισημαίνω όλα αυτά τα θέματα και φυσικά επισημαίνω ένα μείζον θέμα που έχει να κάνει με τη μία αποστολή οικονομικών στοιχείων στο Υπουργείο Εσωτερικών από την επομένη της ανάληψης των καθηκόντων από την Δημοτική Αρχή του κ. Παυλή, γεγονός που κατά μέση συνετέλεσε στο να είναι τόσο ευάλωτη στα οικονομικά της η επιχείρηση και ο καθένας να εισπράττει επιταγές και μετρητά και να τα πηγαίνει όπου αυτός νόμιζε. Σταματάω εδώ. Και για να μου έδωσε την, θα έλεγα, το ένεσμα να πω αυτά τα πράγματα και η τοποθέτηση του κυρίου Τσαμούλου σε μία συνέντευξη πρόσφατη που ζήτησε μια ενημέρωση όλων των παρατάξεων και να προχωρήσουμε όλοι μαζί ώστε να μπορέσουμε ως μειοψηφίες να βάλουμε το θέμα σε όλες τους φορείς, ακόμα και στο Υπουργείο, στο Σώμα Ελεκτών, στο Γενικό Γραμματέα του Σώματος Ελεκτών, προκειμένου να δούμε τι θα γίνει, γιατί δεν μπορεί να σέρνεται αυτή η κατάσταση. Εγώ είμαι διατεθειμένος, εφόσον θέλουν όλοι οι Δημοτικές Συμβουλοί και όχι μόνο τις μειοψηφίες αλλά και τις πλειοψηφίες, όλες οι παρατάξεις, να τους ενημερώσω για το τι έχω κάνει. Γιατί καταλαβαίνετε ότι διενεργείται και μια προανάκριση και δεν μπορούν αυτά να βγαίνουν και δημοσίως, δεν είναι και δεοντολογικό. Αλλά μπορώ να τους ενημερώσω για όλα τις ενέργειες που έχουν γίνει και από κοινού να καθορίσουμε μια στάση που θα μπορέσει να σώσει την επιχείρηση. Εκδηλώσεις άλωσης. Δυστυχώς παρατηρήθηκε το φαινόμενο να έρχονται τεχνικές εκθέσεις για προμήθεια εξοπλισμού για τις εκδηλώσεις που ούτε λίγο το πολύ, συγκεκριμένα γράφανε μάρκες. Πράγμα το οποίο απαγορεύεται από την νομοθεσία. Και φυσικά φτάσαμε από 20.000 που στοίχησαν τα ηχητικά και η οργάνωση των εκδηλώσεων πέρυσι με τον γνωστό συνθέτη τον Μαρκόπουλο, φέτος να φτάσουμε στις 30.000 και φυσικά μαθαίνουμε ότι δεν είχαν καν την ευθυξία να ζητήσουν κάποιες προσφορές και από την πόλη. Με αποτέλεσμα όλες οι προμήθειες του εξοπλισμού να γίνουν εκτός της Τρίπολης. Σε αυτό το θέμα υπάρχει λίγο διάστημα ακόμα, θα διερευνήσουμε αν πρέπει να κάνουμε προσφυγή, γιατί θα δεχόμουν να
υπάρξουν προμηθευτές και εκτός Τρίπολης, αν έφερνα κάτι το ξεχωριστό. Από ό,τι είδατε, ούτε ο ήχος ήταν το κάτι το εξαιρετικό, ούτε ο φωτισμός. Τα δε μηχανήματα, εγώ τουλάχιστον όπως τα είδα, μου φάνηκαν και παλαιάς τεχνολογίας. Για δε την εξέδρα που στήθηκε, νομίζω ήταν το πρωτοφανές και να γυρίσαμε όχι μόνο στις πύργους που βάζαμε παλιά, αλλά βάλαμε και κάτι τσιμεντόλιθους και στήσαμε την εξέδρα πάνω. Πάρκινγκ. Ανακοινώθηκε προχθές το νέο σύστημα στάθμευσης. Πρώτα απ' όλα είναι αδιανόητο μέσα από ένα κανονισμό να καθορίζεις και πώς θα γίνει η στάθμευση. Δηλαδή, ακούστηκαν SMS, ακούστηκαν κάρτες, ακούστηκαν ποσά, ακούστηκαν ζώνες. Τα ποσά σε τελική ανάλυση είναι υπερβολικά. Δεν ξέρω αν υπάρχουν πουθενά στον κόσμο 1,80 ή 1,48 για μισή ώρα στην κόκκινη ζώνη. Πού είναι η κόκκινη ζώνη, δηλαδή. Δεν κατάλαβα καλά. Μέσα στον Άγιο Βασίλη θα παρακάρει κάποιος. Λοιπόν, και αυτά νομίζω δεν έχουν καμία τύχη σε οποιοδήποτε έλεγχο θα καταπέσουν. Είναι ώρα λοιπόν η Δημοτική Αρχή να σοβαρευτεί και να μην πετάει πυροτεχνήματα δεξιά και αριστερά, γιατί εν πάση περιπτώσει οι πολίτες βιώνουν δύσκολες στιγμές και το τελευταίο που μπορούν να ακούνε είναι αυτά τα εξωφρενικά τα οποία λέγονται αλλά και σε κάποιο βαθμό γίνονται. Να μπούμε και στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Πρέπει να σε ενημερώσω ότι τέλος Ιουλίου, μέσα Αυγούστου εγώ το πήρα, βγήκε ένα βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών, που το οποίο έγινε σε συνέχεια της κατάθεσης μήνυσης του κ. Παυλή το 2012, όταν άρχισε να εμφανίζεται το πρόβλημα, το κλείσιμο του πλατώματος, που λέει ότι δεν βαρύνεται με πλημέλεια κατά την άσκηση των καθηκόντων του Ιωάννης Μηνιώτης για τη μη αποκομιδή των απορριμμάτων, η οποία ήταν ανέφικτη ελλείψη διαθέσιμου χώρου για τη μεταφορά και ενάπόθεσή τους. Που πιο πάνω λέει ότι δεν είναι αρμοδιότητα η διαμόρφωση, μάλλον η έβρεση χώρου διαχείρισης και ενάπόθεσης του Δήμου. Και συνεχίζει, κατά την κρίση μας δε, ουδέν ισχυρότερο στοιχείο υπάρχει προς απόδειξη τούτο από το ότι και ο ίδιος ο μηνυτής, μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ως Δημάρχου Τρίπολης, δεν κατόρθωσε να δώσει μόνιμη και νόμιμη λύση στο πρόβλημα της αποκομιδής των απορριμμάτων, αλλά εξακολούθησε να χρησιμοποιεί τον ίδιο χαδά ιδιοκτησίας Βόλου, αλλά και έτερο χαδά στην περιοχή Αγίου Βλάση, εξού και του ασκήθηκαν ποινικές διώξεις που εκκρεμούν κτλ. Λοιπόν, άλλη μία απόδειξη, το λέει ένα βούλευμα του Τριμελού Συμβουλίου Πλημελιωδικών, για το πώς αντιμετωπίζει τους πολίτες και με τι σοβαρότητα τοποθετείται στα θέματα ο κ. Παυλής. Δυστυχώς έφυγε από την Αγία Τριάδα, την οποία εγώ πρώτος είπα ότι δεν ήταν ό,τι καλύτερο και φυσικά είχε μια ημερομηνία λήξη, αλλά δυστυχώς όπως λειτουργεί στην Ελλάδα η πολιτική, θα έλεγα, έχουν ξεφύγει τα χρονοϊόντα, έχουν ξεφύγει τα πάντα και πήγε, τα έβαλε μέσα στο δάσος. Πηγαίνετε λίγο έξω από την πόλη και κοιτάξτε προς τον Άγιο Βλάση. Δυστυχώς έχουν ξεφύγει και από το χώρο και διανοίγουν δρόμο μέσα στο δάσος. Δεν λέω τίποτα άλλο, νομίζω ότι πρέπει οι αρμόδιες αρχές να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να παρέμβουν. Προχθές ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο προηγούμενο, στο τελευταίο για δεν ήμουν, κάποιες διακηρύξεις για πρόχειρους, για διαγωνισμούς, για αποκομιδή των απορριμμάτων σε κάποιες δημοτικές ενότητες, σε 5 εκ των 8. Ο κύριος Στότσης μας ανακοίνωσε ότι πλέον τις 300.000 κάναμε 180. Τι 180? 180 είναι για 5 δημοτικές ενότητες, λοιπόν άλλες 3, έτσι, και είναι και 7 επί 20 συν 140.000 για την αποκομιδή των ανακυκλώσιμων από τις δημοτικές ενότητες. Αν τα αθροίσετε, ξεπερνάνε τις 400.000. Δηλαδή, μας λένε για μείωση και κάνουν αύξηση πάνω από 30%. Λοιπόν, λίγη σοβαρότητα δεν υπάρχει, πρέπει να υπάρχει. Οι δρόμοι σε λίγο, έρχεται χειμώνας, θα είναι αδιάβατοι. Ακούστηκε προχθές λέω, πριν ένα-δύο μήνες, που ανακοινώθηκε η διάνοιξη της προέκτασης Παπαρηγοπούλου, της Μπακοπούλου, που εκεί, όπως έχω ενημερωθεί, με προφορική συμφωνία έχει γίνει, δεν ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες οι νομικές που είχαμε ξεκινήσει εμείς, ότι θα ρίξουν και 150 τόνους άσφαλτο. Λοιπόν, να είμαστε λίγο σοβαροί. Με 150 τόνους άσφαλτο δεν φτιάχνεις ένα γήπεδο μπάσκετ. Δηλαδή, ο κύριος Παυλής, το να πετάει στον αέρα χωρίς να σκέφτεται, ή μάλλον χωρίς να έχει αίσθηση, νομίζω ότι ο κόσμος δεν έχει αίσθηση. Αριθμούς, νομίζω ότι προσφέρει κακή υπηρεσία.
τόσο στο Δήμο, αλλά και στην παράταξή του και στον εαυτό του. Γήπεδο Ταγιατικού. Το Φεβρουάριο του 2014 υπογράψαμε μια προγραμματική σύμβαση για να φτιάξουμε, να παραχωρηθεί για 25 χρόνια στο Δήμο ο χώρος του γηπέδου και να προχωρήσουμε σε τοποθέτηση ενός συνθετικού χλωροτάπηδα, γιατί νομίζω ότι το 2016, το 2014-2015, πείτε το όπως θέλετε, είναι αδιανόητο τα παιδιά να παίζουν μέσα στο χώμα και στα χαλίκια. Εμείς είχαμε προγραμματίσει, και αν είδατε ακόμα το 2014 το πρόγραμμα δεν έχει καν ολοκληρωθεί. Είχαμε τη δυνατότητα, ο προϋπολογισμός θα ήταν γύρω στους 300.000, πιθανώς να έπαιρνε μια έκπτωση, γιατί αντίστοιχα στην Κάρτσοβα με 300.000 προϋπολογισμό ξεκινήσαμε, αλλά υπήρχε μια έκπτωση της τάξης 45-50% και το γήπεδο έκλεισε σε 170-180.000, να το υλοποιήσουμε. Και να σας πω το απλό, ποια απλή σκέψη υπήρχε. Υπήρχαν 305.000 από την οδό Γρηγορίου Λαμπράκη, που ήταν από το ΕΣΠΑ της ΕΕΤΑ, τα οποία για να ολοκληρωθεί το έργο τα είχαμε βάλει από τη ΣΑΤΑ και υπήρχε διαδικασία να τα πάρουμε αυτά τα 300.000 να μπουν στη ΣΑΤΑ πάλι, από την οποία θα μπορούσαμε άνετα να υλοποιήσουμε το γήπεδο. Δυστυχώς και αυτά τα λεφτά χάθηκαν. Ο κ. Παυλής θεωρούσε ότι ακόμα δεν τα έχει πάρει τα χρήματα, τα έβαλε στον προϋπολογισμό. Ήθελε απλά μια υπουργική απόφαση. Δεν ήταν όπως διαχειρίζεσαι εσωτερικά εθνικά προγράμματα, δηλαδή Θησέα και ΣΑΤΑ. Ήθελε μια απόφαση υπουργού. Δεν έγινε τίποτα. Πολύ φοβάμαι ότι αυτά τα χρήματα χαθήκαν. Έκανε μια παρέμβαση. Πρώτα απ' όλα πέρασε το διάστημα, ο Ιούνιος του 2015, που προέβλεπε η προγραμματική σύμβαση ότι έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί το έργο, χωρίς να έχει γίνει τίποτα. Έχουμε τώρα 16 Σεπτεμβρίου. Από ό,τι ξέρω, προθυμοποιήθηκε η περιφέρεια μέσα από μια προγραμματική σύμβαση με το Δήμο να χρηματοδοτήσει το έργο και αυτή η προγραμματική σύμβαση ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο, αφού πρώτα και εμείς ως Δημοτικό Συμβούλιο παρατείναμε το deadline, δηλαδή τον Ιούνιο του 2015, το πήγαμε Ιούνιο του 2017, και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταγιατικού τροποποίησε αυτή την προγραμματική σύμβαση. Ελπίζω να μην υπάρχουν άλλα προβλήματα και το έργο να προχωρήσει, να δημοπρατηθεί και να υλοποιηθεί.